Ο καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά θα είναι επικεφαλή του ψηφοδελτίου Επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με πληροφορίε, τοποθετείται η καθηγήτρια Ράνια Αντωνοπούλου, στην τρίτη ο υπεύθυνο τύπου του κόμματο Πάνο Κουρλέτη, στην τέταρτη η απολυμένη δημοσιογράφο τη ΕΡΤ Αγλαία Κυρίτσι και στην πέμπτη ο απόστρατο κ. Τόσκα. Στην τελευταία τιμητική θέση, ο καθηγητή και πρώην πρίτανη του ΕΚΠΑ Θάνο Πελεγκρίνη τον βραβευμένο στον καλύτερο δημόσιο λειτουργό στον κόσμο, Παναγιώτη Καρκατσούλη, θέτει επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατεία στο ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Ο κύριο Καρκατσούλη είναι ο εμπνευστή των ΚΕΠ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και αποφύτησε από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έγινε διδάκτορ κοινωνιολογίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μπίλεφελ της Γερμανίας. Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δημόσια Διοίκηση για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ παράλληλα εργάστηκε ω ειδικό επιστήμονα στο Υπουργείο Προεδρία Κυβερνήσεω. Ένα συνδυασμό ιστορικών και νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, καθώ και προσώπων που σηματοδοτούν το εύρο τη Παράταξη, θα αποτελεί το ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη. Στι πρώτε τρει θέσει έχουν τοποθετηθεί οι Γιώργο Φλωρίδη, Τάκη Ρίγα, Νίκο Μπίστη. Για τις επόμενες ακούγονται τα ονόματα των Νάγιας Κατσιμπάρδη, κόρη του ιστορικού στέλεχος του Πασόκ Γιώργου Κατσιμπάρδη, Χάρη Σταμέλου, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κόμματος και Κυριάκου Πιερακάκη. Οι περισσότερε από τι υπόλοιπε θέσει είναι πιθανό να καλυφθούν από γυναίκε. Το ψηφοδέλτιο επικρατεία θα παρουσιαστεί το απόγευμα τη Δευτέρα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε και επισήμω το ψηφοδέλτιο επικρατεία του συνδυασμού Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Όπω είχε ανακοινωθεί, ο συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό είναι επικεφαλή του ψηφοδελτίου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η 30διάχρονη πολιτικό επιστήμων και μέλο του Προεδρείου των Πρασίνων Όλγα Θεοδωρικάκου. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Θανάστη Θεοχαρόπουλο, γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή τη ΔΜΑΡ. Μετά την ανακοίνωση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού Χρήσανθου Λαζαρίδη ότι δεν θα είναι υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία, αναζητείται ένα ακόμη πρόσωπο πέραν των γαλάζιων κομματικών γραμμών και να κλείσει και η τελευταία εκκρεμότητα με τι λίστε. Ο μόνο από το πρωθυπουργικό περιβάλλον που θα είναι τελικά υποψήφιο και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση είναι ο Υπουργό Επικρατεία Δημήτρη Σταμάτη, ο οποίο έχει μείνει εκτό τι τελευταίε εκλογέ του 2012. Ο κ. Λαζαρίδη έγινε η ηφηγένεια τη υπόθεση προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση, καθώ εάν συμπεριλαμβανόταν δύο στενοί συνεργάτε του Πρωθυπουργού στο Επικρατεία, το Μαξίμπου θα ήταν ανοιχτό στην κατηγορία ότι βολεύει. Τους δικούς του δικού του ανθρώπου. Ο κύριο Λαζαρίδη άλλωστε ήταν ήδη μία φορά υποψήφιο επί κρατία και δεύτερη θα δημιουργούσε εντυπώσει.